δελτία τύπου και αυτά, να πω για τον Βαγγέλη τον κριτικό, ότι μας κατακλείζει κατά καιρούς με δελτία τύπου Τίτσα, μας λέει κάποια πράγματα, μας ενημερώνει. Απλά κίνημα. Εδώ μου θυμίζεται κάπως και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος που έχει απόψεις, που κανείς δεν μπορεί να πει ότι οι απόψεις του σε πολλά πράγματα δεν είναι ορθές, αλλά από κάτω ο κόσμος δεν ξεσηκώνεται ό,τι και να κάνει. Λοιπόν, τα ερωτήματά μου. Γιατί, αν υποθέσουμε πως η λαϊκή ενότητα κερδίσει τις εκλογές, γιατί εσείς θα πείσετε την Ευρώπη για όλα αυτά που λέτε να αλλάξει νοοτροπία και πολιτικό τρόπο σκέψης και δεν έπεσε ο Τσίπρας? Από αυτά που είπατε, δεν θυμάμαι ποιος είπε, αντιληφθήκα το εξής απλό, ότι τελικά ο κύριος Τσίπρας δεν άλλαξε άποψη και ρώτα στη διάρκεια των 6 μηνών. Πρέπει να ήταν από πριν. Ένας άνθρωπος δεν αλλάζει πολιτική μέσα σε 6 μήνες να πάει στην άλλη πλευρά. Θέλω να μου το εξηγήσετε αυτό, αν εσείς... Τακτική. Τακτική. Αν εσείς, και πολιτική κατεύθυνση άλλαξε, δεν άλλαξε τακτική μόνο, εάν εσείς το είχατε σαν όργανα μέσα αντιληφθεί. Για την Ευρωπαϊκή Ένωση, είπατε ότι είστε έτοιμοι, εάν αποδεχτεί στην πορεία ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν εισακουστεί, γιατί κάτι τέτοιο είπε και ο κύριος Τσίπρας, ότι ευελπιστούσα σαν ένα αθώο παιδί ότι κάτι θα γίνει και δεν έγινε. Θα πάτε σε δημοψήφισμα. Ο ελληνικός λαός έχει αποφανθεί με τα δημοψηφίσματα, την άποψη σας θέλω, κατά μεγάλο ποσοστό, ότι θέλει να είναι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς τον πείσετε να είναι αυτός? Τι απαντάτε στον Ηλία Καματερό που λέει για την αποχώρησή σας ότι μάλλον την είχατε προσχεδιάσει και την αποστούσατε από καιρό, και τι απαντάτε και στο Κομμουνιστικό Κόμμα, το οποίο λέει ότι βάζετε ψευτοδήλημα, ότι είσαστε ένα ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2 και ότι στηρίξατε τις 20 του Φλεβάρη, τις αποφάσεις, τις πράξεις αμοθητικού περιεχομένου, και σε 6 μήνες δεν κάνατε τίποτα για να αποτρέψετε αυτή την πολιτική της κυβέρνησης. Συγγνώμη που τα βάζω όλα μαζί, αλλά... Καλά κάνω. Το κάνω στο. Στο πρώτο ήθελα να λέτε να πω, κουδέντα, στο πρώτο. Στο πρώτο. Ναι, πιστεύω, να συμπαντήσω ποιος θέλει. Λοιπόν, γιατί και πώς θα πείσουμε την Ευρώπη? Ουδέποτε στο σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ, στο οποίο συμμετείχαμε μέχρι προχθές, έτσι, ούτε σε συνεργειακές αποφάσεις, ούτε σε πρόγραμμα, ούτε πουθενά, υπήρχε αυτή η πρόθεση, δηλαδή να πείσουμε. Υπήρχε μια σταδιακή εξέλιξη η οποία περιγράφονταν με τη λογική. Και στη Θεσσαλονίκη το πρόγραμμα, που ας πούμε ως ένα βαθμό την πρώτη, όταν κατατέθηκε, και αυτό θεωρήθηκε από εμάς ως ένα πρόγραμμα όχι αρκούντος αριστερό όπως θα θέλαμε, εκτός. Ακόμα και τότε η διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους ήταν ζητούμενο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει αυτό που ο ΣΥΡΙΖΑ έπρεπε να είχε κάνει και που εμείς πιστεύουμε ήταν η σταδιακή αναζήτηση λύσης, αλλά απήτηση. Δηλαδή, δεν μπορούμε να πάμε παρακάτω με αυτό το χρέος. Ως πολιτικός χώρος διεκδικούμε τη διαγραφή, μα δεν γίνεται αυτό. Ωραία, πάμε παρακάτω. Στάση πληρωμών. Μα ούτε αυτό γίνεται. Εθνικοποίηση τραπεζών και ούτω καθεξής. Αυτό ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Το γεγονός ότι αφήσαμε να εννοηθεί στο εξάμεινο της διαπραγμάτευσης ότι με μια σταθερή ρότα, ότι είμαστε με το ευρώ και ότι είμαστε εκεί που είμαστε, να επιχειρήσουμε να πείσουμε, προφανώς αυτό ήταν και αντιόπλο, δεν ήταν καν όπλο. Και μάλιστα όταν έλειπε εντελώς ένα σχεδιασμένο δεύτερο πλάνο, το οποίο ήταν πάλι μέσα στην πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ να υφίσταται και δυστυχώς δεν υπήρχε. Συνεπώς, δεν εννοούμε καθόλου ότι θα επιχειρήσουμε να πείσουμε κανέναν. Λέμε, συνεχίζουμε.